Καλησπέρα σας. Εγώ θα ξεκινήσω με μερικά not so fun facts. Είναι ο τομέας πληροφορικής ανδροκρατούμενος? Ναι, είναι. Αντιμετωπίζουν κάθε μέρα οι γυναίκες εμπόδια, προκαταλήψεις και στερεότυπα στην καριέρα τους και στην πορεία τους προς την άνοδο? Ναι. Είναι μικρότερο το ποσοστό του προσδοκούμενου για τις γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας και θέσεις ευθύνης? Επίσης, ναι. Okay. Σήμερα, λοιπόν, μαζί θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναιρέσουμε όλα αυτά τα ναι και σε λίγα χρόνια να τα κάνουμε δυνατά όχι. Και να προσφέρουμε όλοι μαζί εδώ και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά ένα υγιές περιβάλλον εργασίας και για τις γυναίκες που βρίσκονται ήδη στο χώρο της πληροφορικής, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές γυναικών που θέλουν να ενταχθούν στον τομέα μας. Είμαι πάρα πολύ τυχερή από την αρχή της καριέρας μου να βρίσκομαι σε οργανισμούς οι οποίοι ενισχύουν και στηρίζουν τη θέση της γυναίκας. Όπως θα δείτε, τα ποσοστά της Netcompany Intrasoft είναι πολύ αισιόδοξα και ανωδικά χρόνο με το χρόνο. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό γυναικών είναι στο 34% στο σύνολο του εργατικού μας δυναμικού, ενώ το 20% των γυναικών καταλαμβάνουν θέσεις manager και θέσεις director. Οι εταιρείες κάνουν πάρα πολλές δράσεις, εφαρμόζουν πολλές πολιτικές, προγράμματα τα οποία αφορούν το κομμάτι των ίσων ευκαιριών, του πλουραλισμού, αλλά και της συμπερίληψης. Στο κομμάτι των ίσων ευκαιριών, οι εταιρείες δίνουν βάση στο upskilling και στο reskilling και των στελεχών τους, αλλά και όλων των υπαλλήλων, έτσι ώστε να δώσουν την ευκαιρία στους υπαλλήλους τους να ανεληχθούν μέσα στην εταιρεία, αλλά και στα στελέχη τους, αν επιλέξουν μια αλλαγή καριέρας, να έχουν τα κατάλληλα skills που απαιτούνται για να κάνουν αυτή την αλλαγή. Στο κομμάτι της συμπερίληψης, οι εταιρείες εκπαιδεύουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, έτσι ώστε να έχουν όλοι κοινή αντίληψη του τι θα πει κουλτούρα αποδοχής, κουλτούρα συμπερίληψης και να λειτουργούν όλοι με το ίδιο code of conduct εντός εργασιακού χώρου. Θέλω να σταθούμε στο νούμερο 2, την υποχρεωτική ποσόστοση. Όπως είδατε, πριν λίγο αναφέραμε και οι προηγούμενες ομιλήτριες έχουν αναφέρει πολύ υψηλά ποσοστά γυναικών στις εταιρείες πληροφορικής. Η υψηλή ποσόστοση για τις εταιρείες τις ίδιες, πέρα από στόχο, αποτελεί και κίνητρο. Γιατί για να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε αυτό το στόχο και να τον διαφημίσουμε και σήμερα να τον αναφέρουμε έτσι με χαρά και επιτυχία, πρέπει καταρχήν να τον κατακτήσουμε. Άρα, λοιπόν, οι εταιρείες κινούνται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να καταφέρουν να επιτύχουν αυτό το στόχο. Ποιο είναι το actual κέρδος για τις γυναίκες? Ότι δίνει σε όλες τις νέες γυναίκες μία ευκαιρία να ενταχθούν στο χώρο της πληροφορικής, χωρίς το φύλο τους ή η οικογενειακή τους κατάσταση, είτε παρούσα είτε μελλοντική, να αποτελεί τροχοπέδι για την καριέρα τους και την εξέλιξή τους. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι εταιρείες ναι του κλάδου μας, μεγάλες και μικρές, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον συμπερίληψης, ένα περιβάλλον το οποίο να είναι υγιές και το οποίο να προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης και ανέλιξης σε όλο τους το ανθρώπινο δυναμικό. Όμως, τι κάνουμε εμείς, ο κάθε ένας και η κάθε μία από εμάς, στις ομάδες, στο χώρο στον οποίο εργάζεται, για να καταφέρουμε να εξελίξουμε τις γυναίκες και να ενισχύσουμε τη γυναικεία παρουσία στον τομέα μας? After all, it starts with us. Ξεκινάμε με τις ομάδες που ήδη έχουμε, τη δική μας ομάδα. Αφιερώνουμε χρόνο, επαγγελματικό χρόνο, να αναγνωρίσουμε και να δουλέψουμε με τους υφιστάμενούς μας για τις ανάγκες που μπορεί να έχουν. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες και είναι ο ρόλος μας και η θέση μας να προσπαθήσουμε να δώσουμε εξατομικευμένες λύσεις που να τους εξυπηρετούν. Για παράδειγμα, το υβριδικό μοντέλο εργασίας είναι κάτι που εξυπηρετεί τους περισσότερους γονείς, όπως επίσης η πρόταση το να ξεκινάει το ωράριο εργασίας τους ή να τελειώνει την ώρα που ξεκινά ή τελειώνει το σχολικό ωράριο. Έτσι, οι γονείς μπορούν να έχουν καλύτερο work-life balance και να περνούν επικοδομητικό χρόνο με τα παιδιά τους. Σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton που δημοσιεύθηκε φέτος, στις εταιρείες παγκοσμίως που υπάρχει ευέλικτο ωράριο, οι γυναίκες κατέχουν το 36% των θέσεων ηγεσίας.
Ενώ σε εταιρείες με υβριδικό ωράριο, οι γυναίκες κατέχουν το 34% θέσεων ηγεσίας και ευθύνης. Έτσι λοιπόν, δίνοντας flexibility, χτίζουμε τις manager και τις director της επόμενης γενιάς. Και δεν ρισκάρουμε να τους χάσουμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι να εστιάσουμε στα skills που έχουν οι υφιστάμενοι μας και να τα αναπτύξουμε. Όχι μόνο αυτά στα οποία είναι ήδη καλοί, αλλά και σε αυτά στα οποία χρειάζονται ενδυνάμωση, ενίσχυση, επιπλέον στήριξη. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουμε τον κάθε ένα υφιστάμενό μας να βγάλει τον καλύτερο δυνατό του εαυτό. Να είναι αποδοτικός, παραγωγικός, αλλά κυρίως να είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε για να μας διαδεχτεί σε μερικά χρόνια. Η εξέλιξη δεν σταματάει στη θέση που είμαστε εδώ σήμερα. Θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε. Άρα, ποιος θα μας ακολουθήσει? Και τώρα που μιλάμε για αυτούς που θα μας ακολουθήσουν, για να φτάσουμε εμείς μέχρι εδώ, δαπανίσαμε χρόνο, κόπο, ταλαιπωρηθήκαμε, ας πούμε ότι ήταν λίγο δύσκολο. Μπορούμε να το κάνουμε για τους υφιστάμενούς μας λίγο πιο εύκολο? Ας αφιερώσουμε το χρόνο μας σε one-to-one sessions, αλλά και σε προσωπική διασύνδεση μαζί τους, έτσι ώστε μέσω των δικών μας εμπειριών, των δικών μας lessons learned και των δικών μας good practices, να μπορέσουμε να τους ενισχύσουμε, να τους εκπαιδεύσουμε και να τους δείξουμε ποιος είναι ο δρόμος προς την επιτυχία. Να τους το κάνουμε λίγο ή πολύ πιο εύκολο. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το παρατηρητήριο STEM της Deloitte, οι γυναίκες απόφοιτοι από τα ελληνικά πανεπιστήμια σε σχολές πληροφορικής είναι 36%. Και θέλω να σας ρωτήσω όσους εδώ έχετε ομάδες σήμερα, πόσοι από εσάς έχετε 36% γυναίκες στις ομάδες σας? Χέρια. Okay, βλέπω κάποια χέρια, αλλά θέλουμε δουλειά. Σας προτρέπω λοιπόν να βάλουμε σήμερα όλοι εδώ έναν ατομικό, έναν προσωπικό στόχο. Στην επόμενη πενταετία να έχουμε επιτύχει αυτό το 36% μέσα στις ομάδες μας, η κάθε μία και ο καθένας. Ξέρετε γιατί? Για να δώσουμε ένα μήνυμα στις νέες κοπέλες που σήμερα σπουδάζουν στο χώρο της πληροφορικής, ότι μόλις αποφοιτήσουν θα τις περιμένει μία θέση στον τομέα μας σε μία από τις μικρές ή μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Έτσι ώστε και να αποφύγουμε το brain drain, και αυτές οι κοπέλες να ξέρουν ότι μπορεί το μέλλον τους να ξεκινήσει επιτυχώς στην Ελλάδα. Με μία από εμάς ως μέντορες. Και πάμε στο κομμάτι του mentoring. Όταν εγώ ξεκίνησα στο χώρο της πληροφορικής, όταν επέλεξα να σπουδάσω πληροφορική, ήταν επειδή πάντα μου άρεσε, πάντα με ενθουσίαζε το κομμάτι του IT. Την πρώτη μέρα που πήγα στη σχολή, συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν πολλοί άντρες. Και είμαι μόλις μία από τις 30 πρωτοετής στους 180. Απογοητεύτηκα γιατί συνειδητοποίησα ότι ήμουν η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Η αλήθεια είναι ότι 15 χρόνια πριν δεν υπήρχε κανένας τρόπος, κανένα μέσο εκπαίδευσης ή ενημέρωσης για την καριέρα, για τα βήματα μετά το σχολείο. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά STEM προγράμματα, τα οποία διατίθενται και στα οποία συμμετέχουν σχολεία της δευτεροβάθμιας, άρα είναι προγράμματα που αφορούν κυρίως μαθητές αλλά και φοιτητές, και στα οποία σας καλώ όλους να γίνουμε μέντορες, να συμμετέχουμε, actively. Γιατί με τη δική μας συμμετοχή, με το δικό μας engagement, με την δική μας μεταφορά γνώσης, θα μπορέσουμε να δείξουμε σε όλα αυτά τα νέα παιδιά τι ευκαιρίες και τι δυνατότητες υπάρχουν. Θα μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα glimpse of their future, το οποίο θα τους εμπνεύσει για να κάνουν το βήμα να μπουν στο χώρο της πληροφορικής που τόσο έχουμε ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι ένα event σαν το σημερινό είναι μεγάλη επιτυχία. Είμαστε σήμερα εδώ, συζητάμε, αναφέρουμε ιδέες, προτάσεις, σημεία στα οποία μπορούμε να βελτιωθούμε. Αναφέρουμε και κάποιες δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις, και συγχαρητήρια και για τη διοργάνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
οι άνθρωποι του τομέα μας, άντρες και γυναίκες, να συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις για να συζητώνται θέματα, ανάγκες, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο της πληροφορικής και να βλέπουμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε tackle τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Ερχόμαστε εδώ, το συζητάμε, εμπνεόμαστε, παίρνουμε κάποιες ιδέες, τις παίρνουμε πίσω στις ομάδες μας, βλέπουμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε εμείς. Σε δεύτερο επίπεδο, μπορούμε αντίστοιχες δράσεις να οργανώσουμε εμείς οι ίδιοι, μέσα στις εταιρείες μας, στους οργανισμούς μας, σαν working groups ή working luncheons. Να συμμετέχουν άνθρωποι από όλο το φάσμα και από όλα τα layers της ιεραρχίας και από όλα τα φύλλα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν allies, mentors, ambassadors, οι οποίοι να μπορέσουν να ενισχύσουν την κουλτούρα της εταιρείας και να δημιουργήσουν ένα πιο υγιές περιβάλλον, ένα περιβάλλον συμπεριληπτικό, το οποίο να ξεφεύγει και να μειώνει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γυναίκες στον χώρο της πληροφορικής. Σας ανέφερα ήδη το κομμάτι του STEM και για τη νέα γενιά. Στη Netcompany Intrasoft πιστεύουμε πάρα πολύ στα νέα ταλέντα. Θέλουμε να επενδύουμε στα νέα ταλέντα. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε τη νέα γενιά η οποία θα ενταχθεί στο δικό μας ανθρώπινο δυναμικό, θα τους εκπαιδεύσουμε, θα τους στηρίξουμε και θα είναι η επόμενη γενιά manager και director. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε οργανώσει το πρόγραμμα Youth, το οποίο ουσιαστικά είναι μια συνεργασία με όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος. Συμμετέχουμε μαζί τους σε career days, σε partnerships, σε projects, ακόμη και σε internships, έτσι ώστε να έχουμε μια αλληλεπίδραση με τα νέα παιδιά, να τους δείξουμε το χώρο της πληροφορικής, που συνήθως σε ένα πανεπιστήμιο μαθαίνεις ότι η πληροφορική είναι on coding. No, not really. Not only. Και να τους δείξουμε τι ευκαιρίες υπάρχουν μετά το πανεπιστήμιο, τι δυνατότητες. Αντίστοιχα, έχουμε μια συνεργασία με την Tipping Point, η οποία είναι η πλατφόρμα που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε διαδικτυακά με σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να τους μοιήσουμε στο χώρο της πληροφορικής και να τους εξηγήσουμε και πάλι την ευρεία επαγγελμάτων που έχουμε στο χώρο της πληροφορικής και τι βήματα μπορούν να κάνουν αυτοί αν επιλέξουν να ασχοληθούν με την πληροφορική. Τέλος, φυσικά, ενισχύουμε και υποστηρίζουμε διάφορες ΜΚΟ που έχουν σαν θέμα τους τη γυναικεία επιχειρηματικότητα ή τις γυναίκες στον χώρο της πληροφορικής και οργανώνουμε sessions, mentoring sessions, για γυναίκες οι οποίες είναι στον χώρο της πληροφορικής και θέλουν να μάθουν πώς να εξελιχθούν και πώς να ανελιχθούν. Θα κλείσω με το εξής. Οι γυναίκες έχουμε καταφέρει να είμαστε πρωτοπόροι σε πολλά. Έχει συμβεί στο παρελθόν, συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα συμβεί και στο μέλλον. Κάποιοι το θεωρούσαν απίθανο. Ίσως αδύνατο. Σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Όμως κάθε φορά που μία από εμάς καταφέρνει να φτάσει στο τελευταίο σκαλί της σκάλας και να σπάσει το γυάλινο ταβάνι, όλες οι υπόλοιπες χειροκροτούμε. Και όλες οι υπόλοιπες ενθουσιαζόμαστε, εμπνεόμαστε και λέμε πάμε να το κάνουμε κι εμείς. Αφού έγινε μία φορά, είναι εύκολο, έτσι. Απλά θα ακολουθήσουμε τα βήματά της. Ο δρόμος προς την επιτυχία, όμως, δεν είναι ποτέ εύκολος. Χρειάζεται συνεχή υποστήριξη, συνεχή ενίσχυση, συνεχή καθοδήγηση, συνεχή ανάγκη να σου δείξει κάποιος το δρόμο. Άρα, λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε το εξής. Πώς θα σας φαινόταν να μπορέσετε ο κάθε ένας και η κάθε μία από εσάς να κάνετε λίγο πιο εύκολο το δρόμο προς την επιτυχία για όλες σας ακολουθούν και είναι είτε ένα βήμα πίσω από εσάς, είτε πολλά περισσότερα βήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαριάννα Λικουρέτζο από Netcompany Intrasoft.